στα ενδιάμεσα που μας χωρίζουν, και μας ενώνουν, και στην αλήθεια μας. Στα ενδιάμεσα που μας χωρίζουν και μας ενώνουν, και στην αλήθεια μας. Να πιστεύω σε την αλήθεια της λογοτεχνίας, που ξεκινά από μια δική μου αλήθεια συνήθως και προχωρά έτσι μέσα από τις ιστορίες που πλάθω σε κάτι άλλο, μιλά μια γλώσσα πιο καθολική. Πιστεύω στα ενδιάμεσα, δεν με ενδιαφέρει το άσπρο, μαύρο, το ένα ή το άλλο. Θέλω να εξερευνώ ενδιάμεσους χώρους και χρόνους, γιατί συνήθως δεν βλέπουμε το ενδιάμεσο. Αν παρατηρήσουμε δηλαδή δύο δέντρα, να δούμε τα δύο δέντρα, δεν θα παρατηρήσουμε το ενδιάμεσο, που τα χωρίζει μεν, αλλά και ενώνει τα. Οπότε αρέσκει μου τούτο το στοιχείο, να το φωτίσω μέσα από τις λέξεις μου. Εγώ προσπαθώ να ενεργοποιούμε που κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω. Δηλαδή, μπορώ να εξηγήσω το θάνατο, για παράδειγμα, μπορώ να εξηγήσω μια ατιμόρροπη βαρκά γεμάτη ανθρώπους μες στη μέση της θάλασσας, μπορώ να εξηγήσω ένα σαλιγκάρι που το επάτησε κάποιος την ώρα που έκανε τζόκινγκ. Μπορώ να εξηγήσω τα πράγματα, μπορώ να τα καταλάβω. Κάποτε μπορώ να τα δεχτώ, οπότε γράφω για να τα δεχτώ, να τα δω, να τα ξαναδώ, να τα πλάσω με έναν άλλον τρόπο, να σκυρτήσει κάτι μέσα μου αρχικά και μετά στους άλλους. Συνήθως ξέρω που πάω, μπορεί να δω μια εικόνα, οπότε ξέρω που θα με οδηγήσει η εικόνα. Κάποιες φορές αφήνομαι στο απρόσμενο και στην έκπληξη, οπότε ανακαλύπτω σιγά σιγά την ιστορία. Αλλά ναι, νομίζω είναι κάτι που έρχεται με τον χρόνο και αλλάζει με τον χρόνο και μεταλλάσσεται, μεταμορφώνεται. Δεν γράφω ποτέ έχω έμπνευση, μόνο. Αλλιώς δεν θα έγραφα. Γράφω κάποτε και γιατί πρέπει. Γιατί αν δεν γράψω, θα χάσω επαφή με τις λέξεις. Και αν χάσω επαφή με τις λέξεις, δεν θα βγουν αληθινές και θα μιλήσουν και στους άλλους με κάποιον τρόπο. Οπότε είναι έναν ταξίδι. Να ακούγεται κλισέ ότι η γραφή είναι έναν ταξίδι, αλλά έναν παράλληλο ταξίδι. Λειτουργεί παράλληλα με το ταξίδι της κανονικής ζωής, της πραγματικής ζωής. Όταν ξεκινώ να γράφω ένα βιβλίο, δεν σκέφτομαι ότι ξεκινώ να γράφω ένα βιβλίο. Τονώνω θραύσματα δικά μου. Οπότε ξεκινώ από κομμάτια τα οποία συνθέτω μετά με κάποιον τρόπο. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μου που μπορεί να πάρει αρκετά χρόνια. Ξεκινώ από τα κομμάτια και συνθέτω την ευρύτερη εικόνα. Κάποτε δεν πετυχαίνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εκείνα τα κείμενα μένουν στην άκρη, καταστρέφονται, μένουν στη μνήμη. Κάποτε παραμένουν ημιτελή, περιμένοντας να τα συνθέσω κάποια άλλη στιγμή της ζωής μου. Και όταν τελικά το βιβλίο φτάνει στα χέρια μου, είναι κάτι πρωτόγνωρο κάθε φορά. Όσες φορές και να το έχεις ζήσει, είναι λες και ένα κομμάτι σου βρίσκεται μπροστά σου, στα χέρια σου. Θυμούμαι
με το τελευταίο μου βιβλίο, όταν εκδόθηκε, επειδή μου πήραν αρκετά χρόνια να εκδώσω άλλο βιβλίο, 5 με 7 χρόνια, ένιωθα ότι είχα ένα μωρό στα χέρια μου και ήθελα να το έχω δίπλα μου. Δηλαδή, τις πρώτες μέρες, τις πρώτες εβδομάδες, ήθελα συνέχεια να το έχω δίπλα μου. Ακούγεται τρελό, αλλά νιώθεις ότι είναι κομμάτι της σάρκας σου. Είναι πολλά σωματοποιημένη διαδικασία. Οι φοινικές είναι παράξενα πλάσματα. Ενυφκάλουν σχεδόν καθόλου οξυγόνο για σε δέντρα. Σήμερα, το αερού που φυσά ανίδες κουρτίνες στο φύλλο. Θωρώσε να τρίφκει στα πιάτα με το σφουγγαρούι. Αργά, πολλά αργά. Άλλο πως σκέφτεσαι πάλι. Με σκέφτεσαι, αγάπη μου. Έναν καλά να σκέφτεσαι πολλά. Φακόλη μέρα πας στο γυαλί του παραθύρου πέρκι μ' ακούσεις. Τα μαλλιά σου εχρυσίσαν, τραπιούσιν πας στο στήθος σου. Τώρα καταλάβω γιατί οι Ασσύριοι εφυτεύκαν τις φοινικές τους δίπλα από τον ποταμό. Είμαι και γιο δίπλα από ποταμό. Τον ποταμό που τρέχει μες στη βούρνα σου. Θωρώ τα μάθηκα σου να στάσουν μες στη βούρνα και πάω και γιο που πίσω τους. Πέφτω μες σε εκείνη τη μαύρη τρύπα με τα αποφάγια. Σκέφτομαι πως δεν θέλω με τίποτε να σταματήσουν τα μαϊρέματα για να έχεις πάντα πιάτα μες στη βούρνα, να τα τρίφκεις, να τα πλυνίσκεις και γιο να σε θωρώ που το γυαλί. Να σε φαντάζομαι να πατάς πάνω τους, να αποταβρίζεσαι επόξω που το παράθυρο, να μου τζίζεις. Να μου τζίζεις όπως μου έντζιζες που ήμουν ζωντανός. Ναι, οι φοινικές είναι παράξενα πλάσματα. Μια ζωή μάχονται να φτάσουν τον ουρανό. Έναν μπορούσα και εγώ να φτάσω τον ουρανό. Έναν μπορούσα να φτάσω την ταράτσα μας, τους στήλους, τα πουλιά. Έναν μπορούσα να φτάσω τα 30 μέτρα, το Θεό των ίδιων, περιμένει με. Όμως, έθελω. Έθελω να ψηλώσω. Ναι, οι φοινικές είναι παράξενα πλάσματα. Είναι μέσω σε γεμάτη. Έχουμε μιαν έξω από το σπίτι μας, μεγαλώνει μαζί μας. Κάτι μου κάνουν οι φοινικές, νιώθω ότι έχουν μαλλιά, ότι μοιάζουν με πυροτεχνήματα. Έχουν δική τους ζωή. Εμπλάσματα. Φεύγοντας που σε έναν το βιβλίο, έχει τη δική τους ζωή, είναι όπως ένα μωρό. Εσύ είσαι δίπλα του να το συνοδεύσεις, αλλά στην ουσία σου ανήκει πλέον. Δεν το ελέγχεις, το υλικό σου. Οπότε τούτο δημιουργεί μια ανασφάλεια στην αρχή, ότι «Α, τι θα πει ο άλλος, α, πώς θα διαβαστεί το συγκεκριμένο κείμενο, πώς θα επηρεάσει κάποιες καταστάσεις, ποιες θα είναι οι αντιδράσεις, πόσο δισεκατό Μαρία υπάρχει μέσα σε τούτο το βιβλίο». Σε κάποια χρόνια, διαβάζοντας το, θα μου μιλά ακόμα, τι θα αλλάξει μετά. Νομίζω σκέφτεσαι πάρα πολλά πράγματα, αφού φύγει που σε έναν η δουλειά σου, το βιβλίο σου, τα κείμενα σου, οι λέξεις σου. Αλλά νιώθεις ότι έφυγε ένα βάρος. Γιατί κουβαλάς το πολύ γερό. Και πρέπει να φύγει, πρέπει να προχωρήσεις για να μπορέσεις να γράψεις κάτι άλλο. Αν γράψεις κάτι άλλο, γιατί πάντα φοβάσαι ότι θα γράψεις κάτι άλλο. Ότι δεν γιώσε τούτον ήταν. Εν έχει συνέχεια. Οπότε πολλά συναισθήματα μαζί. Αντίθετα, μεταξύ τους. Γενικά, μια κατάσταση βασανιστική, αλλά και ευχαριστή ταυτόχρονα. Νομίζω λίγο κατάρα, επίσης, κάποιες φορές. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να κάνω κάτι άλλο. Η γραφή μπορεί να σου προσφέρει πολλά πράγματα. Το που σου προσφέρει ένα βιβλίο, ανοίγοντας το, είναι ότι μπαίνεις μέσα στο μυαλό, μέσα στη ψυχή του ανθρώπου που έγραψε τούτες τις ιστορίες, τούτα τα ποίηματα. Γράφοντας,
νιώθω ότι κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, νιώθω ότι ανοίω την ψυχή μου, σκάβω μέσα μου να ανακαλύψω πράγματα για να τα παρουσιάσω σε κάποιον ή κάποιον που θα διαβάσει κείμενά μου. Ταυτόχρονα όμως ανοίγω μια τρύπα, επειδή ακριβώς εκτίθεσαι και μετά προσπαθείς να τη γεμίσεις. Και αυτό το πράγμα δεν τελειώνει ποτέ. Κρατάς απίστευτα ζωντανή. Οπότε μάλλον αυτό μου προσφέρει η γραφή και η λογοτεχνία. Τούτο την ανοιχτοσύνη να ανοίξω τη σκέψη μου, τα συναισθήματα μου σε κοινή θέα, χωρίς να φοβάμαι ότι να έρθουν τα όρνια να τα κατασπαράξουν, έτσι με θάρρος και ρίσκο, ειλικρίνεια και ό,τι γίνει, ενώ δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Νομίζω το λάθος ενεργοποιεί μας περισσότερο από το σωστό. Οι τίτλοι εν τίτλοι. Σκέφτεσαι τους πριν τους γράψεις, γιατί συνοδεύουν έναν κείμενο. Είναι μέρος του σώματος του κειμένου, στη δική μου περίπτωση. Άρα, τους σκέφτομαι αρκετά πριν τους γράψω, πριν αποφασίσω ποιος θα είναι ο τίτλος. Επίσης, η λογοτεχνία είναι ζωντανός οργανισμός. Οπότε, ο τίτλος είναι μέρος του σώματος της, μέρος του οργανισμού της. Και πρέπει να λέει κάτι. Δεν χρησιμοποιώ τον τίτλο για να διακοσμήσω έναν κείμενο, αλλά για να προσθέσω κάτι στο κείμενο ή να δημιουργήσω μια κατάσταση, μια ένταση, μια σκέψη, μια ενεργοποίηση του αναγνώστη της αναγνώστριας. Οπότε, σπάνια θα επιλέξω να είναι κάτι άτιτλο. Ακριβώς γιατί το βλέπω ως κομμάτι, ως οργανικό κομμάτι της διαδικασίας. Όταν όμως ο τόπος γέμισε κομμένους ανθρώπους, άλλους δίχως πόδι, άλλους δίχως χέρι, που τους έφτυνε η θάλασσα κατά εκατοντάδες και τους έδειχναν και στις ειδήσεις ντυμένους γερασμένα αστέρια, και ενώ ο μικρός είχε πια μεγαλώσει για να τα παίρνει όλα κυριολεκτικά ή για να του λείπει η μάνα του υπερβολικά, συνέχισε να ρωτά αν πέρασαν τη γραμμή, χωρίς το πράσινο, του μείνε χούι. Κι αυτοί, μη καταλαβαίνοντας τη γλώσσα του, απλά κουνούσαν το μισοφαγωμένο τους πρόσωπο και έδειχναν λαχανιασμένοι και αποστεωμένοι τα μυτερά κύματα πίσω τους, καθώς αυτός ψιθύριζε στην πεθαμένη μάνα του, στο μωρό που ξεπάγιαζε δίπλα του, στον εαυτό του. Πέρασε στη γραμμή. Πέρασε στη γραμμή. Πέρασε στη γραμμή. Δείχνοντας με χέρι δίχως δάχτυλα έναν ορίζοντα που είχε θαμπώσει. Η ρευστότητα χαρακτηρίζει τη γραφή μου τόσο στις σημαντικές όσο και στη μορφή, τη φόρμα και στη γλώσσα. Ενδιαφέρει με δηλαδή να υπάρχει μια ρευστότητα ανάμεσα στα είδη, να συνδυάζω διάφορα στοιχεία, να μην ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει, να ανακαλύψεις σιγά σιγά. Οπότε η ρευστότητα θεωρώ πως είναι σημαντικό στοιχείο της γραφής μου και του τρόπου που θέλω να βλέπω τον κόσμο. Η ειλικρίνεια είναι κάτι που ζητώ όποτε εγώ διαβάζω κείμενα ή όποτε βλέπω κάτι που έχει σχέση με την τέχνη. Νομίζω η ειλικρίνεια είναι κάτι που δεν συναντούμε πάρα πολύ συχνά, ακριβώς γιατί υπάρχει ο φόβος. Φοβόμαστε να γράψουμε που τα έγκατα από μέσα μας, να πούμε την αλήθεια μας, φοβούμαστε, οπότε φορούμε μάσκες ή μιμούμαστε, επειδή νιώθουμε πιο ασφαλείς. Θέλει χρόνο και ρίσκο, για να πάμε και στην άλλη λέξη, θέλει χρόνο και ρίσκο να μπορέσεις να σπάσεις τούτους τους στίχους μέσα σου αρχικά και μετά να σπάσεις κάποιους κανόνες λογοτεχνικούς, να μιλήσεις για το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. Οπότε να διαφοροποιηθείς, να πεις τα πράγματα που απασχολούν την ανθρωπότητα με έναν άλλον τρόπο, μέσα από μια διαφορετική ματιά. Νομίζω
τούτον είναι η ουσία της τέχνης και της λογοτεχνίας στη δική μου περίπτωση. Θωρίζει το φλιντζάνο ή σαν να και περιμένει το να μιλήσει, σαν να και περιμένει το να της πει πως είναι εντάξει, πως το κρεβάτι που παωρίζει είναι εντάξει, πως τα ρούχα τα φαϊμένα είναι εντάξει, πως τα παιχνίδια με τους κουρκουτάες είναι εντάξει, πως τα λουλούθια τα πνημένα που τα χόρτα είναι εντάξει, πως οι τύχοι που κλαίουν το σοβάν τους είναι εντάξει, πως τα αρπαρούθια που ανοίξαν και μήνα είναι εντάξει, πως οι κατσαρόλες που αγιώσαν είναι εντάξει, πως η θάλασσα που ακούγεται ξεψυχισμένη είναι εντάξει, πως είναι χειρότερο να χάνεις ανθρώπους, πως κοινό που τρυπάται και γιάντης τώρα είναι εντάξει, πως τα πόθηκια της που μου φτιάσα είναι εντάξει, πως το ταβάνι που έκατσε μπας στο στήθος της είναι εντάξει, πως είναι εντάξει, είναι εντάξει, πως είναι εντάξει. Περιμένει το φλιντζανούι να της πει. Μα ούτε κοινό λάλλει τίποτε. Τίποτε, τίποτε της λάλλει το σκάτο φλιντζανούι. Μόνο στέκει και θωρεί. Κομμάθηκε. Κομματούθηκε. Τι είναι τα κομματούθηκε. Πάντα νιώθα ότι ο τρόπος που γράφω είναι κάπως πιο παραστατικός, πιο προφορικός κάποιες φορές, πιο ρυθμικός. Οπότε πάντα με ενδιαφέρε να διαβάζω κείμενα μου. Και μάλιστα, άμα τα γράφω, διαβάζω τα δυνατά στον εαυτό μου για να τα ακούω. Η performance προέκυψε μένα αργότερα, δηλαδή αρχικά είχα ξεκινήσει να γράφω κείμενα για βιβλία. Η performance θεωρώ πως ήταν προέκταση της γραφής και συνεχίζει να είναι και θρέφει το έναν το άλλο. Όταν είσαι στη σκηνή, η ενέργεια που παίρνεις από το κοινό είναι πολλά ιδιαίτερη. Μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ένα συναίσθημα τόσο έντονο που οτιδήποτε άλλο κάνεις μετά για αρκετές μέρες να μην μπορεί να σε καλύψει. Τούτο νιώθεις το και μέσα από ένα βιβλίο, να μας σου πει ένας αναγνώστης, μια αναγνώστρια κάτι, άμα νιώθεις ότι μοιράστηκες κάτι που τελικά άγγιξε κάποιον, κάποιαν ή το σκέφτηκε με έναν συγκεκριμένο τρόπο ένας άνθρωπος που μπορεί να άρχισε να σκέφτεται λόγω του βιβλίου, τη ζωή του κάπως διαφορετικά τη συγκεκριμένη στιγμή. Αν μου έλεγες να διαλέξω πάντα να γράφω για ένα βιβλίο ή πάντα να γράφω για τη σκηνή ή για να απαγγείλω, να πω, να διαβάσω τούτα που κάνω, δεν θα μπορούσα να διαλέξω. Είναι δεμένα και τα δύο. Η γραφή μου είναι σωματοποιημένη. Δεν έχω άλλον τρόπο να γράψω, ούτε έχω άλλον τρόπο να μοιραστώ τούτα που γράφω. Τι θα έλεγα σε έναν άνθρωπο που ίσως να θέλει να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία και με τη γραφή. Αρχικά θα έλεγα ότι θα νιώσει ποτέ μόνος του ή μόνη της. Γιατί είναι ένας τρόπος να έχεις πάντα κάτι δίπλα σου, έναν αποκούμπι, κάπου να εκτονώσεις και όπου νιώθεις το θυμό σου, τη θλίψη σου, ακόμα και εκείνο που δεν ξέρεις τι είναι, το συναίσθημα που δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι. Όσον υπάρχουν οι λέξεις, υπάρχει μια λογική σε τον όλο το παράλογο που ζεις και όταν το καταγράψεις σε ιστορία νιώθεις ότι συναρμολογείς τον εαυτό σου με κάποιον τρόπο ώσπου να τον ξαναχάσεις και να τον ξαναβρεις. Επίσης, θα έλεγα ίσως στους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν ή να δοκιμάσουν να με φοβούνται, κάτι που το λέω συχνά, να με φοβούνται να δείξουν τον πραγματικό τους σε αυτό, γιατί η λογοτεχνία είναι μια τέχνη, όπως κάθε τέχνη, που δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει αλήθεια. Και ίσως με το να μην φοβούνται, ίσως καταφέρουν να έχουν τη δική τους φωνή. Και άμα αποκτήσεις τη δική σου φωνή,
ριζώνεσαι, θεωρώ, και προχωράς σε το ταξίδι της ζωής με κάποιες άγκυρες. Οπότε σε ανεμοδέρνει η ζωή και η πραγματικότητα. Τούτο νομίζω.